Τζόρτζι, είσαι προτινόμενος σήμερα, για ακόμα μία φορά θα έλεγα. Σεφ, σίγουρα είμαι αγχωμένος για το τι θα με περιμένει στην δοκιμασία, αλλά σίγουρα θα δώσω το καλύτερο με αυτό και πιστεύω ότι θα καταφέρω να μείνω στο διαγωνισμό. Μάντεψε. Ένα πιάτο με ξηρό κρασί και ένα πιάτο με γλυκό κρασί, εύκολη δοκιμασία, πιστεύω ότι την έχουμε. Μου αναφέτει η Ειρήνη ότι πρέπει να πάρω ό,τι μαναβική βλέπω μπροστά μου. Αυτό και κάνω. Σαν χαροπή νοικοκυρούλα. Και πρέπει να κλέψουμε δύο υλικά πολύ στρατηγικό για, για το στάδιο που είμαστε. Κατευθείαν πάω εγώ στην Ειρήνη. Της λέω ότι πρέπει να κλέψει κάτι το οποίο σίγουρα θα τους στοιχήσει. Nice. Τώρα έλα να δεις άμα είναι εντάξει. Έρχομαι, σε. Δες άμα είναι εντάξει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θέλει κι άλλο. Πώς είστε? Πολύ καλά. Τζόρτζι. Πώς είσαι? Λες και στρακάρι με το μετρό είσαι να πω. Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, λίγο διαφορετικά ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέρμα και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην καταφέρεις να φτάσεις στον τελικό έτσι για 4 μέρες, ας πούμε. Σεφ, πάντα μια δοκιμασία αποχώρησης είναι πάρα πολύ αγχωτική. Σίγουρα πέφτει η ψυχολογία μας και ένα παραπάνω που την άλλη εβδομάδα είναι ο μεγάλος τελικός. Πρώτη φορά που πέρασα από τον πάγκο σου σήμερα και ήσουν σχεδόν αγέλαστος. Δεν το ξαναδεί. Ναι. Είναι ο Κρόκος Κοζάνης. Θα πάρουμε κρόκο πρώτα, μην το ξεχάσουμε. Τον κρόκο Κοζάνης, κρόκος να το πούμε Κοζάνης. Σωστά. Ωραία τα χωριά εκεί πάνω. Δεν έχω πάει, σεφ. Ναι. Όχι, αλλά έχω δει ένα ντοκιμαντέρ το πώς μαζεύεται και δεν το ήξερα ότι μαζεύεται μόνο με το χέρι. Ναι, δεν το ήξερα. Και αργά τη νύχτα, αν θυμάμαι καλά. Όχι, λάθος τα πάνω. Αργά τη νύχτα θα έπρεπε να είχαμε το καπέλο αυτό με το φανάρι. Ότι δεν πρέπει να συλλεχτεί πριν τον ήλιο. Και ο ήλιος ανατέλει ξανά. Ποιος ήλιος ανατέλει? Ο πράσινος. Σου αρέσει η ιστορία. Από μαγειρική τι θα κάνουμε? Σάκη, πώς είσαι? Σάκη. Θα παραμείνεις? Θέλω πάρα πολύ. Ενώ πώς νιώθεις με το πιάτο σου? Πιστεύω ότι είναι κάτι που έχω ξανακάνει αυτές τις Παρασκευές. Πιστεύω το ότι. Έχουμε ξαναδεί εδώ στο όχι, διαγωνισμό. Όχι, εγώ στο διαγωνισμό μόνο το. Όχι. Κάνεις κάτι που το έχουμε ξαναδεί? Δεν κάνω κάτι. Το κάνω συνήθως. Αυτό είναι το στυλ που μαγειρεύω. Αυτό μου αρέσει. Κάνεις το ίδιο πιάτο συνήθως? Όχι, σεφ. Απλά κάνω κάτι το οποίο πιστεύω. Συνήθως στις δοκιμασίες αποχώρησης κάνω κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχω για να παραμείνω. Γεια σας. Γεια σου, Τζόρτζι. Γεια σου, Τζόρτζι. Επειδή έτσι και πέρασε από τον πάγκο σου εκείνη την ώρα, είδα ότι την πέτσα την ήταν πολύ μαλακή και το γύρισες. Ένα πολύ λεπτό λοιπόν φιλέ του ψαριού θα ήταν πιο έξυπνο να του δώσουμε ωραία κρούστα και ένα φλάς από την άλλη μεριά και έφυγε. Η σάλτσα είναι περίεργη. Αυτά είχα να πω. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θέλω να έχω ένα κουτάλι για να δοκιμάσεις εσύ ο ίδιος και να μου πεις τι γίνεται με τη σάλτσα. Θεωρητικά την έχει δοκιμάσει. Δεν την έχει δοκιμάσει? Την έχω δοκιμάσει. Την έχει δοκιμάσει? Ναι, σεφ. Και? Μου φάνηκε καλά. Μου έβγαζε και θες να την ξαναδοκιμάσει, να της δώσεις μια ευκαιρία? Ναι, σεφ. Ναι. Τζόρτζι, ένας μάγειρας ο οποίος ποτέ δεν έχει παραδώσει τα όπλα του. Πάντα ήσουν μέσα στα πράγματα, με τον τρόπο σου, είτε το μαγειρικό, είτε πειράζοντας κάποιους. Εμείς την έχουμε πατήσει, τους ξαναβάλαμε μέσα. Ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας μαγειρικός και ένας μαγειρικός χαρακτήρας, ο οποίος, αν μου επιτρέπετε εμένα, δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευφυής, απλά το χρησιμοποιεί για κακό σκοπό. Ο παίχτης ή η παίχτρια που αποχωρεί σήμερα από το Top Chef είναι... Εγώ είμαι. Μην αγχώνεσαι. Είναι ο Τζόρτζης. Ψηλά. Δύσκολο. Δεν πίστευα μπαίνοντας μέσα σε αυτόν τον διαγωνισμό ότι οι απαιτήσεις θα ήταν τόσο πολύ μεγάλες. Σε έναν επαγγελματία μάγειρα θα του κάνουν σίγουρα καλό. Είναι η πρώτη φορά που σε ακούω με αυτή τη φωνή, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και για μένα δεν είναι πολύ έτσι συμβολικό, αλλά έτσι είναι δυστυχώς, Τζόρτζι. Στα τσακίδια. Ένας θα φτάσει στο έπαφλο, αλλά σίγουρα ο καθένας κάτι κερδίζει. Και εγώ έχω κερδίσει πάρα πολλά εδώ μέσα. Πραγματικά σας μιλάω. Σε κάνει καλό ότι ξέρεις να ακούς. Ότι ακούς την κριτική και ότι δεν φοβάσαι την κριτική. Όπως επίσης με συγκίνησε το γεγονός ότι ενώ ήταν σε μια κρίσιμη στιγμή τώρα στην αναγγελία, εσύ έλεγες δίπλα στη Βάγια, μην ανησυχείς, εγώ είμαι. Δηλαδή ακόμα λειτουργούσες ψυχαναλυτικά στην ψυχούλα της εκείνη την ώρα, ναι, που έτρεμε και να της πεις αυτά τα πράγματα. Οπότε δείχνει έναν άνθρωπο που ξέρει τι γίνεται γύρω του, έχει συνέστημα. Μπράβο, Τζόρτζι, για όλη τη συμμετοχή σου εδώ πέρα και την παρουσία σου. Ρίσε με τα γαλά σου. Θα μας λείψεις. Και σε μένα θα λείψετε. Την αφηνώ.
Βιάζεσαι. Όχι. Είσαι ένας άνθρωπος ηθικός. Ορίστε. Δοκιμάζεις και λες την αλήθεια, με όποιο κόστος είναι αυτό. Εννοείται. Και αυτό σου αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Καλούς μάγειρες βρίσκουμε. Καλούς και ηθικούς είναι πιο σπάνιο. Και εσύ είσαι και καλός μάγειρας και ηθικός μάγειρας. Θέλω να σου δώσω μια αγκαλιά, να τη μεταφέρεις όμως στη μητέρα σου, που τόσα πολλά έχουμε πει για αυτή και μου έχεις πει και εσύ. Εννοείται, σε. Πριν φύγεις, έτσι. Πάρφω να σας αγκαλιάσω. Απλά θέλω να σας αγκαλιάσω καλύτερα χωρίς την ποδιά στο χέρι, γι' αυτό. Θα ξεκινήσω από την αδυναμία της μητέρας μου. Λοιπόν, χαρήκα πολύ, σεφ. Να της δώσεις τα φιλιά μου και έχει την εκτίμησή μου. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Το καλύτερο, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς. Γνώριζε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλα εδώ. Τίποτα, ρε. Εντελώς ακομπλεξάριστος και αυτό είναι και η πηγή του χιούμορ του και θεωρώ ότι είναι και ένας αρκετά δίκαιος συμπαίκτης. Χαίρομαι πολύ που τον γνωρίζω και θεωρώ ότι είναι από τα άτομα που θα παραμείνουν στη ζωή μου. Τι λες, τι έπαθες? Αχ, παιδιά. Στεναχωριέμαι, γιατί δεν ήθελα να αποχωρήσει ακόμα. Θα είναι δύσκολη εβδομάδα χωρίς αυτόν, γιατί είναι το στήριγμά μου μέσα στο σπίτι και η παρέα μου. Αυτά είναι. Να κυνηγάνε τα όνειρά τους, παιδιά. Και στην αυτό. Ελλάδα και στην Κύπρο. International. Πάμε σε όλο το... Δεν με νοιάζει, σεφ, εγώ δεν χωρίζω ο κράτη. Είσαι παγκόσμιος. Είσαι international. Είναι international, Τζόρτζης. Έζησα πολύ έντονες στιγμές εδώ μέσα, στιγμές που δεν είχα ξαναζήσει. Γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, ξέρεις τις δυνατότητές σου και επίσης κάνεις όνειρα για κάτι παραπάνω. Τελείωσε το top chef για μένα. Λίγο άδοξα, γιατί ακόμα θα περίμενα να είμαι στο διαγωνισμό. What a pity. What a pity. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο σκληρή εδώ στο top chef. Απ' τη μία χαίρομαι που δεν θα είμαι εγώ, γιατί δεν έχουν βγει μόνο τα μαχαιριά στους πάγκους, έχουν βγει και τα μαχαιριά στο σπίτι. Δεν έχασα τίποτα, αντίθετα, έχω κερδίσει πάρα πολλά. Bye. Όπως είπε ο κύριος Κοντιζάς, εγώ μαγειρεύουμε. Όλα τα άλλα δεν είναι. Τέλος.